Μήπως την επέκταση του μέτρου και σε άλλα νησιά. Τι προσδοκάτε ότι θα αλλάξει την νησιωτική πραγματικότητα και την οικονομία και επίσης, επιτρέψτε μου να αναφέρω και αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας, για όλη την περιοχή και για όλη την Ελλάδα. Επίσης αναφέρατε στην ομιλία σας χθες πως η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πάτρα Πύργος είναι στις άμεσες προτεραιότητές σας. Η μείωση του κόστου των διοδίων, η κατάληξη του σιδηροδρόμου στο λιμάνι της Πάτρας που αποτελούν απαραίτητες συνθήκες για την ανάπτυξη του δυτικού άξονα της χώρας είναι επίσης στις προτεραιότητές σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μου θέσατε πολλά ερωτήματα μαζί, αλλά θα προσπαθήσω να τα απαντήσω. Να πιάσουμε ένα-ένα. Το πρώτο είναι το μεταφορικό ισοδύναμο. Το μεταφορικό ισοδύναμο εφαρμόστηκε ήδη πιλωτικά για 49 νησιά και από 1η-7η του 2018 και από 1η-1η του 19 θα εφαρμοστεί για όλα τα νησιά της χώρας μας πλην της Κρήτης, της Εύβοιας και της Λευκάδας που εν πάση περιπτώσει υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης οδικός. Άρα λοιπόν από 1η-1η του 19 ένα εμβληματικό κατά την άποψή μου μέτρο που όλοι οι νησιώτες το διεκδικούσαν με αγώνες για χρόνια γίνεται πράξη και γίνεται πράξη και για το Ιόνιο. Γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια μιλάγαμε για νησιωτικότητα και για εξαιρέσεις του ΦΠΑ που αφορούσαν κυρίως τα νησιά του Αιγαίου, δεν αφορούσαν τα νησιά του Ιωνίου. Τώρα το μέτρο, το μεταφορικό ισοδύναμο αφορά όλα τα νησιά της χώρας και τα νησιά του Ιωνίου. Πρέπει να σας πω ότι η εφαρμογή του μέτρου αυτού θα έχει πολύ σημαντικά και ευεργετικά αποτελέσματα, όχι μόνο για τους συμπολίτες μας, οι οποίοι θα καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος του κόστους μετακίνησής τους, αλλά θα έχει ευεργετικές συνέπειες με τη δραστική μείωση των τιμών τουλάχιστον των βασικών αγαθών. Διότι οι επιχειρηματίες θα λαμβάνουν ως επιστροφή σχεδόν το 100% του μεταφορικού κόστους. Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη αυτή. Και η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ήδη από τον Ιούλιο που ξεκίνησε αυτή η εφαρμογή του μέτρου, αν δεν κάνω λάθος, έχουν γίνει περίπου 25.000, έχουν πάρει κωδικό 25.000 νησιώτες και έχουμε ήδη 11.000 ταξίδια που έχουν επιχορηγηθεί με βάση το μεταφορικό ισοδύναμο. Και βεβαίως, αν δεν κάνω λάθος, τώρα ανοίγει και η ηλεκτρονική πλατφόρμα που αφορά τις επιχειρήσεις. Το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας ήταν για το Πάτρα Πύργος. Το Πάτρα Πύργος, εντάξει, είναι λίγο σαν το γεωφύρι της Σάρτας. Με την έννοια ότι δεν εξαιρέθηκε από την Σύμβαση Παραχώρησης Ολυμπίας Οδού το 2013. Έχουν γίνει 8 διαφορετικές εργολαβίες, 8 δημοπρατήσεις. Βρισκόμαστε στη διαδικασία του προσυμβατικού ελέγχου. Εξ όσων γνωρίζω, επιτρέψτε μου να κάνω λάθος, αλλά η πληροφόρηση που έχω είναι ότι το Σεπτέμβριο θα πάνε και οι 8 εργολαβίες για έλεγχο στο ελεκτικό συνέδριο. Οπότε πιστεύω ότι είμαστε εντός στόχου, θα είμαστε εντός στόχου, εκτός εξαιρετικού απροόπτου, ώστε εντός του 2018, δηλαδή μέχρι τέλος του έτους, να αρχίσει η υλοποίηση του έργου. Το τρίτο ερώτημά σας ποιο ήτανε? Όχι, είχατε και ένα τρίτο σκέλος. Κάτι για την Πάτρα, με ρωτήσατε για το σιδηρόδρομο. Εντάξει, δεν σας ακούω, ναι. Κύριε Πρόεδρε, με ζητάω συγγνώμη. Απλά μιλάμε για το δυτικό άξονα, κατά πόσο θα μπορέσει να αναπτυχθεί σε συνδυασμό με τη μείωση των διοδίων και βέβαια την έλευση του σιδηροδρόμου στο λιμάνι της Πάτρας. Ναι, σε σχέση με την έλευση του σιδηροδρόμου απλά να σας απαντήσω ότι είναι ένα έργο το οποίο το έχουμε εξαγγείλει, έχουμε δεσμεύσει τους πόρους, θα υπάρχει και η σχετική προβλεπόμενη υποϊοποίηση
περιοχή από τον Άγιο Διονύσιο στον Άγιο Ανδρέα και ο στόχος είναι, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το 2023 να έχει φτάσει το σιδηρόδρομος στο λιμάνι της Πάτρας. Καλά τα είπα. Πρώτη-τελευταία ερώτηση από το Ήπειρος TV, η κυρία Χριστοφορίδου Έλενα, και να ετοιμάζεται για την τελευταία ερώτηση από το ΤΕΡΤΕ του Βόλου και της Θεσσαλίας, ο κύριος Γυρουμετάκης Ανδρέας. Καλησπέρα. Εδώ μπροστά και δεξιά. Μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί ρώτησαν πολλά για τη Συμφωνία των Πρεσπών, εμείς που καταγόμαστε από τα Γιάννα και την Ήπειρο, θα σας βάλω ένα άλλο ερώτημα. Η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει συμφωνία και με την Αλβανία για να λυθούν εκκρεμότητες ετών. Για την Ελλάδα, τσάμικο ζήτημα έχει διατυπωθεί από κυβερνητικά χείλη ότι δεν υφίσταται. Όμως στη γείτονα χώρα δεν λείπουν και οι ακραίες φωνές. Πού βρίσκονται σήμερα αυτές οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, κύριε Πρόεδρε, και υπάρχει σαφής, με συγχωρείτε, χρονικός ορίζοντας για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων? Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, διαπραγματεύσεις γίνονται σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών των δύο χωρών. Είναι δύσκολα θέματα, είναι σε καλό επίπεδο όμως η πορεία των διαπραγματεύσεων. Είναι σαφές ότι προκειμένου η Ελλάδα να στηρίξει το άνοιγμα κεφαλαίων στην ενταξιακή πορεία της γείτονος χώρας, πρέπει να γίνουν μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, από δεσμεύσεις μάλλον της γείτονος χώρας να υλοποιηθούν. Πολλές από αυτές τις δεσμεύσεις είναι χρόνιες, από το 2009. Αναφέρομαι στις θαλάσσιες ζώνες από την πλευρά τους, αναφέρομαι στα σχολικά εγχειρίδια και στην αλλαγή τους, αναφέρομαι στην υπόθεση των κημητηρίων, των ελληνικών κημητηρίων στην Αλβανία, και βεβαίως πολύ κρίσιμο θέμα είναι το θέμα της, των μεταρρυθμίσεων σε σχέση με τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας. Από εκεί και πέρα έχουν ακουστεί πολλά. Τα πολλά από αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μέσα στο πλαίσιο της συνεννόησης και της συμφωνίας, για παράδειγμα, είναι ο καθαρισμός και η συντήρηση, μάλλον, των πυραμίδων που στα σύνορά μας χαράσουν τα σύνορα με την γειτονική χώρα. Κάποιοι είπαν ότι πάμε να κάνουμε νέα χάραξη σύνορων. Δεν ισχύουν αυτά που έχουν ακουστεί. Επίσης, κάποιοι επιμένουν να βάζουν από το παράθυρο θέμα τσάμιδων. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και βεβαίως θα έλεγα ότι καλό θα ήταν στα ζητήματα αυτά να υπάρχει περισσότερη σύνεση, διότι σε κρίσιμα εθνικά θέματα να υπάρχει πληροφόρηση, να υπάρχει συνεννόηση και να υπάρχει και εμπιστοσύνη. Η Ελλάδα κινείται με μια σαφή στρατηγική επίλυσης προβλημάτων, όχι παραχώρησης παραχωρήσεων στις βασικές εθνικές γραμμές, αλλά επίλυσης ζητημάτων, προκειμένου, επαναλαμβάνω, να μετατραπεί σε μια χώρα με ισχυρό και αυξημένο πρόσημο γεωπολιτικό στην περιοχή, ως η χώρα ηγέτιδα που λύνει προβλήματα, που δεν είναι παράγοντας προβλημάτων, αλλά είναι παράγοντας λύσεων, και να προσανατολιστεί και εν τέλει στο βασικό της θέμα, που είναι τα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό, εκεί όπου πράγματι πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας και την, αν θέλετε, το βάρος στην διπλωματία μας το επόμενο διάστημα. Άρα, ας μην ανησυχούν οι συμπατριώτες μας εκεί, δεν θα υπάρξει κανένα θέμα σε σχέση με αυτά τα οποία αναφέρατε. Και τελευταία ερώτηση από το ΤΕΡΤΕ του Βόλου και της Θεσσαλίας, ο κύριος Γυρουμετάκης Ανδρέας. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω, γιατί έχουμε κουραστεί όλοι. Είναι, όχι τίποτα, αλλά φύγανε υπουργείο. Θα το, ναι. Βλέπω ότι έχουν αδειάσει οι καρέκλες. Ένα τρίωρο, τα λέμε. Θα αναφερθώ λοιπόν στον αγροτικό κόσμο, για τον οποίο ακούσαμε χθες πάλι εξαγγελίες. Λίγες βέβαια, αλλά ακούσαμε εξαγγελίες. Όσο ήσασταν στην αντιπολίτευση, είχατε αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με τον αγροτικό κόσμο. Ήταν άλλωστε η εποχή που υιοθετούσατε με μεγάλη ευκολία αιτήματα όλων των κλάδων
και δημιουργούσατε προσδοκίες σε όλο το κοινωνικό σώμα. Με το που γίνατε κυβέρνηση όμως, για όσα άλλαξαν στη ζωή των αγροτών, για να μείνουμε σε αυτό το χώρο, επικαλεστήκατε τις συμφωνίες με τους δανειστές και την αδυναμία σας να ξεπεράσετε πράγματα που προέβλεπαν αυτές τις συμφωνίες. Έτσι ήρθαν μεγάλες εισφορές, υψηλή φορολογία και κυρίως πληστηριασμοί, που αν ζούσατε τώρα στην ελληνική επαρχία θα αντιλαμβανόσασταν ότι αφορά πολύ μεγάλο αριθμό επαγγελματιών, ελευθέρων επαγγελματιών, πολιτών, αλλά και αγροτών. Βγαίνουν αγροτεμάχια για χρέη 5 και 10 χιλιάδων ευρώ, αξίας 5 και 10 χιλιάδων ευρώ για χρέη στις τράπεζες. Το ερώτημα λοιπόν που θέλω να σας κάνω είναι αν νιώθετε ότι ανταποκριθήκατε στις προσδοκίες που δημιουργήσατε με τις υποσχέσεις που δώσατε πριν γίνετε κυβέρνηση και υπ' αυτό το πρίσμα, εάν νιώθετε ότι σας βαρύνει αυτό το γεγονός στην αποδοχή των εξαγγελιών που κάνατε χθες από το κοινωνικό σώμα. Το τελευταίο σκέλος του ερωτήματος σας δεν το κατάλαβα, διότι την αποδοχή θα τη δούμε στην πορεία. Εάν σκιάζει, εν πάση περιπτώσει, τη σχέση σας με το κοινωνικό σώμα, το γεγονός ότι οι προηγούμενες εξαγγελίες δεν υλοποιήθηκαν. Κοιτάξτε, εσείς τώρα αναφέρεστε σε εξαγγελίες που γίνανε την περίοδο που ήμασταν στην αντιπολίτευση. Και δεν το κάνετε μόνο εσείς, το κάνουν μια σειρά από άλλοι συναδελφοί σας. Ξεχνάτε ότι μεσολάβησε και ένα διάστημα εξάμηνο, όπου υπήρξε μια πολύ σκληρή μάχη. Κάποιοι μας κατηγορούν ότι προκειμένου να τη δώσαμε, φτάσαμε τα πράγματα στα άκρα. Δεν θα σχολιάσω όμως αυτό. Θα σας απαντήσω επί της ουσίας για τον αγροτικό κόσμο και για την πολιτική μας στον αγροτικό χώρο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα προβλήματα είναι πολλά, δυσεπίλωτα, υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες στον αγροτικό χώρο. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν είναι η εικόνα σήμερα στον αγροτικό χώρο αυτή που είχαμε μέχρι το 2014, που είχαμε μια τάση ερήμωσης της περιφέρειας και της επαρχίας και των αγροτικών περιοχών. Εμείς καταφέραμε να εξορθολογήσουμε τις πληρωμές. Οι αγρότες γνωρίζουν ότι πληρώνονται στην ώρα τους τις αποζημιώσεις. Τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Μάλιστα, την προηγούμενη χρονιά πληρώσαμε και χρέη που ήταν από το 2008 απλήρωτα. Αυτό έχει δημιουργήσει βεβαίως μια αίσθηση εξορθολογισμού και δυνατότητας ρευστότητας στον αγροτικό κόσμο. Επίσης, με το φορολογικό το οποίο φέραμε, θεσπίσαμε το αφορολόγητο τόσο σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις πρώτου πυλώνα στο σύνολο, επιδοτήσεις δεύτερου πυλώνα στα 12.000 ευρώ, αλλά και αφορολόγητο στους αγρότες σε σχέση με τα εισοδήματά τους, αντίστοιχο με αυτό που ισχύει για όλους τους υπόλοιπους πολίτες, το οποίο σε σχέση με αυτά που δηλώνει ο αγροτικός κόσμος δημιούργησε δυνατότητες ελάφρυνσης φορολογικής. Ήταν η μόνη κατηγορία κοινωνική που τα τρία χρόνια αυτά είδε μεγάλες ελαφρύνσεις στη φορολογία. Μεγάλες ελαφρύνσεις. Διότι το 88% των αγροτών δηλώνανε τέτοιο εισόδημα που είχαν αφορολόγητο. Θεσπίσαμε την λεγόμενη εθνική σύνταξη στα 3,84 ως βάση υπολογισμού, που θα δώσει τη δυνατότητα στον αγροτικό κόσμο να πάρει μια σύνταξη της προκοπής όταν θα βγει στη σύνταξη. Άρα δεν θα συμφωνήσω μαζί σας καθόλου στο ότι υπάρχει απόσταση, υπάρχει κενό, και το οποίο φαίνεται από τις αντιδράσεις. Θυμάστε τις αγροτικές κινητοποίησεις το 2015 το χειμώνα, 16, και δείτε τι έγινε και πέρυσι. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια σταδιακή τάση ελάφρυνσης και ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος. Επίσης, να μιλήσω για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, όπου με ενέργειες στοχευμένες δίνεται η δυνατότητα να μπουν αγρότες με 120 δόσεις, όπου είχαν τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας εξαιτίας του ξεπουλήματος της αγροτικής που υποθήκευσε τις γιές τους. Άρα λοιπόν, τα τρία αυτά χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Παραμένουν και πρέπει να γίνουν και άλλα πολλά.
Γι' αυτό και εμείς χθες εξαγγείλαμε, για παράδειγμα, ένα θετικό κίνητρο για τους συνεταιρισμένους αγρότες. Δηλαδή την κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για όσους είναι συνεταιρισμένοι αγρότες ή για τους συνεταιρισμούς και για ΚΙΝΣΕΠ. Και βεβαίως το επόμενο διάστημα πρέπει να γίνουν και άλλες προσπάθειες, τις οποίες θα επιχειρήσουμε με σχέδιο και με επιμονή, διότι πράγματι ο αγροτικός κόσμος πρέπει να ενισχυθεί. Είναι εθνικός στόχος να μείνουν οι αγρότες στα χωράφια τους και να τα καλλιεργούν. Είναι εθνικός στόχος να ενισχύσουμε την παραγωγή. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει και ένα συνολικότερο μοντέλο ανασυγκρότησης της παραγωγής, ένα ολιστικό αναπτυξιακό σχέδιο. Το έχουμε και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα. Και σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και όλους αυτούς που έμειναν μέχρι τώρα να μας ακούσουν. Να είστε καλά.